αφού κατάφερα και μπήκα στο account με 8 δισεκατομμύρια. Που βρήκα, ο επόμενος μας στόχος ήταν να βρούμε τρόπο να το μεταφέρουμε σε next gen. Καθώς φάγαμε χιλόπιτα από Rockstar στο προηγούμενο μου βίντεο. Μετά από 5 ώρες και ώρα 12 το βράδυ. Μα το έκανε! Το έκανε! Το έκανε! Μετάφερα το account μου! Ναι! Ναι! Και ναι, παιδιά, είμαστε εδώ στο next gen, στο PlayStation 5 με 60 ολόκληρα FPS και RTX performance. Και κοίτα να δεις ρε φίλε που μπορώ να γυρίσω και τον τροχό της τύχης από κονσόλα εδώ πέρα. Αχ, τα έχω σετάρει παιδιά. Πολύ σιγά με το controller. Όχι, το έκανε γρήγορα. Το έκανε... Καλά, έλα, έλα, το έχουμε. Το πρώτο αμάξι θα κερδίσουμε θα είναι στην κονσόλα. Και άντα κάντα 50 χιλιάρικα ρε φίλε. Έχω εκεί πέρα 7,5 δισεκατομμύρια. Δεν έχω πλέον 8 παιδιά. Χρειαζόταν να κατεβάσω λίγο τα λεφτά μου για να μπορέσω να παίξω σε next gen με αυτό το account. Σε άλλα νέα, έχουμε και καινούριο αμάξι, το Winnie Easy Rally, που είναι βασισμένο σε κάποιο Mini Cooper εδώ πέρα. Τι θες ρε φίλε? Τι φιλαράκι? Άου ρε. Μου έβαλε και waypoint ο τυπάς ρε. Τι φιλική ήλιο είναι όλες τις κονσόλες ρε φίλε. Ένα στο PC μέχρι τώρα θα με έχει κάνει να πετάσω να βρεθώ στο άλλο lobby λογικά. Έλα φίλε, σε έφερα. Τίποτα, 10 ευρώ πουλάκια. Πίσω στο αμάξι μας εδώ πέρα, το οποίο μόλις το αγοράσουμε και από όσο ξέρω είναι διαθέσιμο μέχρι 2 Φεβρουαρίου. Γι' αυτό πάμε να δούμε εάν αξίζει να το πάρεις, να το φτιάξεις. Δηλαδή θα το πάρω, το φτιάξω, να δούμε. Επίσης, το συγκεκριμένο αμάξι εδώ πέρα έχει και how upgrades που δεν έχει στο PC. Να χλέτε ρε πισάκια. Το θέμα είναι, για να τον πάρω στον Χάο πρώτα, πρέπει να κληρώσω τις αποστολές του, γιατί δεν τα έχω κάνει από αυτό το account. Γενικά δεν έχω κάνει τίποτα από αυτό το account. Είναι σαν φρέσκο account, είστε, μ' αρέσει. Παίζει απλά να ανοίξω stream στα άκερα και να κάνουμε φρέσκες αποστολές, να παίρνουμε μία μπίζνα μετά την άλλη, να ξαναεξερευνούμε το GTA Online. Φαντάσου ότι πρέπει να κάνω όλα τα highs από την αρχή. Και τη μόνη business που έχω αγορασμένη είναι το nightclub. Ξέρεις πόσες άλλες business έχει? Καλά, φυσικά αν θες να το κάνουμε αυτό, και ξέρεις πως θα μάθω αν θες να το κάνω αυτό, αφήνοντας like σε αυτό το βίντεο. Όσο πιο πολλά like σε αυτό το βίντεο, τόσο πιο πολύ ξέρω ότι ναι, Αξιολούκο, θέλω να παίζεις GTA από PlayStation και να ανοίξει stream και να πάρουμε όλες τις business από την αρχή. Ω, τον πέρασα τον Χάο για ολόκληρα 2 λεπτά, ρε. Discount unlock, Χάο special work upgrade. Για πάμε στο LS Car Meetup να τους ξαναγνωρίσουμε, να τους θυμηθούμε τα πρόσωπα. Γεια σας, παιδιά. Δεν με θυμάστε. Εγώ σας θυμάμαι, σας ξέρω από άλλη κονσόλα, PC, αλλά δεν παίζουμε τώρα εκεί πέρα, γιατί, ξέρω, δεν ακούστε, έχει. Hackers σου κλέβουν το PC, hackers του GTA πλέον. Έσκασε και ο Λούντα Κρίς από τα Λίτερ. Ωραία, κυρία μου, θέλω το membership, θέλω να είμαι το μέλος του club. Πάρε το Mini Cooper και πάμε στο Χάο να το φτιάξουμε, να δούμε τι παίζει. HSW upgrade, αυτό θα κοστίσει τζάμπα. Πρώτο είναι προσφορούλα. Κούμποσέ το, έλα πάρτο. Πάμε, full armor, full brakes, bumpers, για να δούμε τι επιλογές έχουμε. Δεν έχουμε πολλές, μόλις 3. Το street splitter είναι το καλύτερο. Από πίσω, τι έχουμε εδώ πέρα, δεν καταλάβω καν τι έχει εδώ πέρα. Ωραία, rally bumper with diffuser, σκέτο rally bumper. Street bumper with diffuser. Μ' αρέσει το σκέτο rally bumper. Σασί, τι αλλάζει. Καλά, αν προχωράς αλλάζουν και πράγματα μέσα, ε. Competition with secondary trim, για να αλλάξουμε έτσι λίγο το χρώμα, να το κάνουμε ωραίο. Full engine, που φουλάρουμε το έκτο κουτάκι. Για εξώς τι έχουμε... αυτά είναι ιδέα. Σαν ρόγες είναι. Τα στόχα είναι τα καλύτερα. Grill, τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά εδώ πέρα. Πρέπει να βάλουμε το τελευταίο εδώ. Από καπό, τι έχουμε τώρα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι επιλογές. Race hood with fog lights.
Rockstar, σε παρακαλώ να δουλεύουν αυτά τα τέσσερα φώτα μπροστά. Αλλιώς θα το πουλήσω. Θα του δώσω ένα rating. Μόνο αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Θα του δώσω ένα βαθμολογία, ρε. Lights. Πάμε να βάλουμε. Θα βάλω κίτρινα. Έχει και liveries, για να δούμε τι. Έχει ένα ψαράκι. Έχει και σημαία της Αγγλίας που το Mini Cooper, όσοι δεν ξέρετε, είναι της Αγγλίας αμάξι. Έχουμε κάτι. Ου, αυτό. Με αυτό το διαφημίζονται. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Καθρεφτάκια να βάλουμε. Rally Mirrors. Να το κάνουμε έτσι ραλίστικο. Όχι, ξέρεις τι. Θα αφήσουμε τα stock Mini Cooper καθρεφτάκια. Απλά να τα κάνουμε carbon. Plate, παιδιά, δεν έχουμε δυστυχώς. Αξιλούκος, γι' αυτό μπαίνουν άκυρα νούμερα. Τώρα τι χρώμα το κάνεις, ρε. Bright green μ' αρέσει. Με secondary. Να είναι απλό μαύρο, ρε. Μπορούμε να αλλάξουμε οροφή. Μπορούμε να κάνουμε. Βάλουμε roof scoop στην οροφή. Μπορούμε να κάνουμε carbon οροφή. Είδα προηγουμένως. Μπορούμε να βάλουμε ολόκληρο κουτί πάνω στην οροφή. Ή surfboard. Δεν ξέρω, μ' αρέσει η ιδέα να έχει κάτι στην οροφή, κάτι κουτί. Skirts τώρα, τι να βάλουμε. Αφού είναι ψιλοράλι αμάξι. Α, αλλάζει και στο πλευρό, ε. Νομίζω θα βάλω αυτό εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε και φτερό. Μπορούμε να βγάλουμε φτερό. Μπορούμε να βάλουμε κάτι μικρό. Πολλά μικρά. Έχει. Παίζει να έχει ωραία. Αυτό εδώ δεν μ' αρέσει. Αυτό εδώ είναι περίεργο. Όχι τόσο μεγάλο, ούτε αυτό. Όχι. Αυτό είναι too much. Θα βάλω το Rally Wing, είναι πιο μεγάλο. Μπορούμε να βάλουμε Sunstrip, αλλά δεν θα βάλω. Να το χαμηλώσουμε τώρα. Δεν ξέρω. Είναι για ράλι. Νομίζω το θέλω να είναι ψηλό. Full transmission, φυσικά και turbo. Wheel type. Θέλουμε off-road. Θα του κουμπώσουμε ωραία off-road λάστιχα με μικρές ζάντες, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Αυτές εδώ είναι ωραίες. Κάνουμε και μαύρα. Μ' αρέσει αν βάλεις αυτοκόλλητα, αλλάζει τελείως το τι λάστιχο έχει πάνω στο αμάξι, ρε. Μπαίνουν low grip tires πάνω σε αυτό. Όχι, είμαστε εντάξει. Ελάχιστα μεριζμένα παράθυρα και είναι έτοιμο. Ξέρετε, μπορούμε να βάλουμε αυτές τις μαύρες γραμμές ή άσπρες, αλλά περνάνε πάνω από το καπό εκεί πέρα, από τα vents, και δεν ξέρω. Επίσης αυτό ταιριάζει, μπορώ να πω. Δεν θα το βάλουμε τίποτα πάνω. Okay, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε το customization στον HAO. Τώρα, χωρίς HAO δεν ξέρω πώς θα είναι. Καταρχάς, πώς ακούγεται. Σαν κανονικό GTM Axi. Ωραία, το πιο σημαντικό. Είμαι έξω, είναι νύχτα. Τα φώτα, ωραία. Ανάβουν, ωραία κίτρινα και εδώ. Ανάβουν κίτρινα και από κάτω. Ανάβουν τα δύο μεσαία κίτρινα. Τα άλλα τι έχουν πάθει. Μου έβαλε καμένα λεντάκια ο Χάο. Δες πόσο φωτίζουν μεταξύ. Αυτά είναι κανονικά. Πουμ, τυφλώθηκε. Ότι πας στην οροφή. What? Τι φώτα είναι αυτά, ρε. Σε θέμα ταχύτητας έψαξα λίγο στο Google. Με HAO upgrade είναι τρίτο στην κατηγορία των SUVs. Ναι, το συγκεκριμένο αμάξι ανήκει στην κατηγορία των SUVs στο GTA. Χωρίς HAO είναι εντέκατο. Αφού είναι rally, πάμε να δούμε τι φάση είναι off-road το συγκεκριμένο αμάξι και αν μπορείς να σκαρφαλώνεις με ευκολία για τα καλά τα shortcuts του GTA που ξέρουμε και που κάνουμε όλοι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν έχει καθόλου grip στο off-road, αν και πήραμε πολύ ωραία τη συγκεκριμένη στροφή εδώ πέρα. Γενικά σπινάρει ψηλό εύκολα. Μπορεί αν το χαμήλωνα να μην σπινάρε τόσο πολύ, αλλά δεν μου φαίνεται ωραίο όταν ήταν τέρμα χαμηλωμένο, ρε. Κοίτα, με βάση των stats στην ταχύτητα, νομίζω το αξίζει το δεκάρι, ωραία. Νομίζω αξίζει και στο customization ένα δεκάρι, καθώς έχει αρκετό, μπορώ να πω. Τώρα το κράτημα, να πούμε 7, επίσης τα δύο φώτα που δεν είναι κίτρινα, είναι 5, γιατί είναι τα μισά που λειτουργούν. Γενικά, νομίζω θα το δώσω ένα 7. Είναι ωραίο αμάξι, αλλά δεν είναι αμάξι που ξέρω εγώ θα έμπαινα στο γκαράζ μου και θα έλεγα ναι, θα το πάρω αυτό και θα πάω για τις δουλειές μου. Επίσης ήρθα πρώτη φορά να κάνω εδώ πέρα το HSW Time Trial, που είναι περίεργο γιατί πρέπει να πάω στο destination και δεν μου βάζει καν marker. Πρέπει να κάτσω να το βάλω μόνος μου. Και σε κάποια φάση θα φτάσω, ξέρω εγώ. You finished with time of 3:22. Άργησα για ένα λεπτό.